Ήταν δυναμικό το παρόν σας χθες και δεν θα μπορούσαμε βεβαίως να μην αναδείξουμε τις πληγές όλων εκείνων των ανθρώπων, οι οποίοι, των εργαζομένων, οι οποίοι κακά τα ψέματα ουσιαστικά κρατάνε στα χέρια τους τα ξενοδοχεία όλης της Κρήτης. Η αλήθεια είναι αυτή. Βλέπουμε και εικόνες έξω από το εργατικό κέντρο χθες, λίγο πριν την έναρξη της πορείας, της διαμαρτυρίας σας που κάνατε στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου με προορισμό την πλατεία Ελευθερίας, υποκαταρακτώδη βροχή, όμως είναι ενδεικτικό το πείσμα σας για να ακουστούν τα αιτήματά σας. Βεβαίως. Ο χώρος ο δικός μας, θα ήθελα να πω ότι και να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ήταν στο θέμα το εργασιακό, σε εισαγωγικά ο καλύτερος χώρος όσον αφορά τη ζήτηση εργασίας. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει μεγάλη. Αυτό που λέγαμε πάντα, δουλεύεις στον τουρισμό, δεν θα πεινάσεις ποτέ. Και ειδικά στον χώρο το δικό. Αυτό λέγαμε, κύριε Μωυσάκη, τα προηγούμενα. Βεβαίως. Και ειδικά στον χώρο το δικό μας, τις κουζίνες. Μπορούμε να πούμε ότι είχαμε και έλλειψη προσωπικού, δεν βρίσκαμε. Ναι. Βεβαίως. Είχαμε μεγάλη ζήτηση και νομίζω ότι έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση σαν επάγγελμα και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό. Μπορώ να σας πω ότι είχαμε πάρα πολλές ενοχλήσεις από το εξωτερικό για να βρούμε συνάδελφους για να πάνε εκεί. Αυτή τη στιγμή βέβαια έχουμε πάει από το ένα άκρο στο άλλο. Σε άλλο λόγο της κρίσης, λόγω του ιού και ό,τι αυτό ακολούθησε. Υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν αν θα πάνε στη δουλειά τους και πότε θα πάνε στη δουλειά τους. Γιατί η κυβέρνηση μπορεί να ανακοίνωσε ότι ο τουριστικός τομέας ανοίγει στις 1 Ιουλίου. Ναι. Αλλά οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν έχουν ενημέρωση. Δεν έχουν ενημέρωση από τους ξενοδόχους. Από τους εργοδότες. Είτε είναι ξενοδόχοι αυτοί, είτε είναι στον χώρο της εστίασης. Και μάλιστα στον χώρο της εστίασης, όσοι έχουν ειδοποιηθεί, δεν είναι καλά τα μαντάτα. Το Ταμείο Ανεργίας τρέχει, ωστόσο, για κάποιους ή έχει σταματήσει εδώ και εκεί. Να σας πω κάτι, η πλειοψηφία όχι. Μιλάω για τα μέτρα που ανάγγειλε η κυβέρνηση πριν λίγες μέρες. Ναι. Δεν είναι ασαφές το περιβάλλον και πετάει έξω τους περισσότερους συνάδελφους. Γιατί ξέρετε, το μεγάλο κομμάτι το δικό μας δουλεύει εποχιακά. Υπάρχει βέβαια και αυτό που δουλεύουν ένα χρόνο, αλλά το μεγάλο κομμάτι δουλεύει εποχιακά. Ναι. Εποχιακά. Εγώ ξέρω οικογένειες αυτή τη στιγμή που και τα δύο μέλη, οι γονείς, ας πούμε, δουλεύουν σε ξενοδοχεία. Σε διορθώσω, συγγνώμη, ναι. Τέσσερα μέλη. Υπάρχει οικογένεια με τέσσερα μέλη, βεβαίως. Που δουλεύουν σε ξενοδοχεία, είτε σε θέση των μαγείρων, είτε σε άλλες θέσεις. Στον τουρισμό γενικά μπορούμε να πούμε. Στον τουρισμό γενικά, οι οποίοι ειλικρινά, θέλω να το μεταφέρω κιόλας, βρίσκονται σε μια απελπιστική κατάσταση, με ένα εξαιρετικά θολό τοπίο να είναι μπροστά τους, χωρίς ενημέρωση, χωρίς να ξέρουν πώς θα ζήσουν τα παιδιά τους την επόμενη μέρα, μέχρι πότε θα κρατήσει ο τουρισμός, το τουριστικό ρεύμα φέτος, αν θα πάρουν τελικά, κοιτάνε και μπροστά, αν θα πάρουν ταμείο ανεργίας τον επόμενο χειμώνα, σε μια κατάσταση η οποία είναι εξαιρετικά ρευστή για όλους. Να τονίζουμε ότι με αυτά που ανάγγειλε η κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι συναδέλφοι μένουν έξω. Δηλαδή, κάντε μας το λίγο πιο λιανά. Έστω και αυτό το λιγοστό Ταμείο Ενεργείας, αυτή τη στιγμή αυτά που γνωρίζουμε και από αυτά που έχουμε ακούσει από την κυβέρνηση, τα περισσότερα μέλη μας μένουν έξω. Δεν υπάγονται. Εμείς, να ξέρετε, για να καταλάβουμε, να καταλάβετε και εσείς να καταλάβει και ο κόσμος, ότι υπαγόμαστε σε ένα ειδικό καθεστώς των εποχιακών εργαζόμενων στον τουρισμό, που μπαίνουμε ένα τρίμηνο στην επιδότηση ανεργίας. Στο Ταμείο Ανεργίας. Όποιος, οι περισσότεροι για να απολύονται προς τα τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοέμβρη, παίρνουν το Ταμείο Ανεργίας τους Νοέμβρη, Δεκέμβρη, μέχρι και το Γενάρη. Μέχρι το Γενάρη, έχοντας κάνει ένα μικρό παρά στην άκρη, για να μπορέσουν να ζήσουν μέχρι να ξεκινήσει η καινούργια σεζόν. Πήραμε τη δίμηνη παράταση που μας έδωσε η κυβέρνηση, δηλαδή Μάρτιο-Απρίλιο, και τώρα είπε η κυβέρνηση ότι δίνει παράταση και σε αυτούς που τελείωσε το Μάιο. Αυτόματα αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι, η πλειοψηφία, θα τονίσω εγώ, μένει έξω. Και ακόμα περιμένουμε διευκρινιστικές συγκυκλίες από το Υπουργείο. Μάλιστα. Γιατί τι ζητάτε? Έχουμε θέσει τα αιτήματα αυτά. Ποια είναι τα αιτήματα αυτά που. Γιατί βλέπω κάποια τα οποία έχω μπροστά μου. Συνεργασία κράτους και εργοδοτών ως προς τη διασφάλιση της οδήματος εργαζομένων. €600 για όλους όσους παραμείνουν άνεργοι και διατήρηση των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. Μεταξύ άλλων, είναι κάποια σημεία τα οποία
εμπεριέχονται σε όλα αυτά τα θέλω. Έχουμε δώσει στον Περιφερειάρχη τα 7 σημεία τα οποία έχουμε καταθέσει και τα έχει διαβάσει και τα έχει δει. Εμείς κινούμαστε όμως σε 4 βασικούς πυλώνες, σε 4 βασικούς άξονες, σε 3 βασικούς άξονες. Η πρώτη μας που είναι και νομίζω το σημαντικότερο είναι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Νομίζω ότι είναι το κυριότερο μέλημα που πρέπει να το δούμε. Να φοβάστε, το δούμε εμείς. Συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί από την ίδια θέση πριν από λίγες μέρες εδώ καθόταν ο κύριος Βοριάς, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, ο οποίος έλεγε χαρακτηριστικά ότι φοβάται την εκπεριτροπής εργασία, το νέο μοντέλο το εργασιακό, το οποίο έρχεται να μπει για τα καλά στη ζωή του κόσμου. Φοβάται. Τουλάχιστον εμείς θα μείνουμε στο γεγονός ότι έχει ανακοινωθεί ότι θα διατηρηθεί μέχρι και το Σεπτέμβρη. Ναι. Αλλά σας ανησυχεί και εσάς όλο αυτό το σκηνικό το οποίο έχει διαμορφωθεί με φόντο τα εργασιακά. Παρόλο, ναι, γιατί μέσα σε αυτή την ανασφάλεια και με το πρόσχημα να μην καταρρεύσουν οι επιχειρήσεις, μπορεί να περάσει ένα μέτρο τέτοιου είδους, το οποίο να παραμείνει και μετά την περίοδο την τουριστική, όσο αυτή και αν κρατήσει. Όπως σας έλεγα εμείς, εκτός από τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, ζητάμε και τη διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, των εργαζομένων. Mm-hmm. Και όχι μόνο των ασφαλιστικών, και των εργασιακών. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος μπορεί να δουλεύει σε μια επιχείρηση 10 χρόνια και με την κατάσταση αυτή που βιώνουμε, φέτος μπορεί να μην δουλέψει. Να μην χάσει. Αν δεν πάρει μέτρα η κυβέρνηση σε αυτό το κομμάτι, μπορεί να χάσει ο άνθρωπος που δουλεύει κάποια χρόνια σε μια επιχείρηση να χάσει τα δικαιώματά του. Δηλαδή, του χρόνου, αν δεν πάει φέτος, του χρόνου θα του πει ο επιχειρηματίας, οποιοδήποτε, θα του πει: ξέρεις κάτι. Δεν σε χρειάζομαι άλλο. Προς το παρόν πάντως καλύπτονται ασφαλιστικά. Έτσι. Ναι, προς καλύπτονται, το παρόν. Να το υπενθυμίσουμε εμείς, αυτό από την πολιτεία. Συμφωνώ. Τώρα το τι θα γίνει μετά από το Σεπτέμβρη είναι και ο λόγος που έχετε βγει στα κάγκελα. Και ο τρίτος όρος που είναι και αυτός βασικός, εκτός από αυτά τα υπόλοιπα τα τρία που έχουμε καταθέσει, επειδή η κυβέρνηση έχει αναγγείλει μια σειρά φοροαλαφρύσεων και οικονομικών ευκολιών των επιχειρήσεων, θα έλεγα ότι είναι και μια πρόταση δικιά μας, ότι σε αυτά τα πράγματα μπορεί να μπει και ένας όρος για μας. Και να μπει ο όρος ότι, ξέρεις, ότι για να πάρουν αυτές οι διευκολύνσεις, το πρώτο πράγμα που πρέπει να βάλουν είναι ο όρος ότι πρέπει να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας. Δηλαδή, γνωρίζουν ο κάθε επιχειρηματίας πόσες θέσεις εργασίας έχει από πέρυσι. Λοιπόν, για να πάρουν αυτά τα δάνεια, λέμε εμείς, και για να δοθούν οι διευκολύνσεις, που δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Η αντίρρηση μας είναι ότι πρέπει να μπει ο όρος ότι πρέπει να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ απλό για μας. Άλλοι το βλέπουν πολύ πολύπλοκο. Για μας είναι πάρα πάντως, πολύ μέχρι στιγμής υπάρχουν καταγγελίες από πλευρά συναδέλφων σας ότι από τώρα γνωρίζουν ότι θα μείνουν εκτός. Υπάρχουν καταγγελίες. Να μην το πούμε σαν καταγγελία. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν. Φόβοι. Ναι, φόβοι. Οι άνθρωποι εργαζόμενοι είμαστε, σε αυτόν τον τόπο ζούμε όλοι μας και όλοι μας βλέπουμε την κατάσταση που ζούμε. Και δεν νομίζω να είναι κάποιος ο οποίος δεν το καταλαβαίνει. Δεν υπάρχουν καταγγελίες, υπάρχουν όμως αναφορές προς εμάς ότι δεν θα πάνε του χρόνου στη δουλειά τους ή δεν θα πάνε σε ένα μήνα στη δουλειά τους. Η εστίαση μπορεί να άνοιξε. Αλλά νομίζετε ότι υπάρχει δουλειά αυτή τη στιγμή? Εγώ δεν βλέπουμε. Όχι, βέβαια. Η αλήθεια είναι αυτή. Αν θέλουμε να αντικρίζουμε την πραγματικότητα. Μπορεί τώρα να μην υπάρχουν καταγγελίες, αλλά φοβόμαστε ότι στο μέλλον και ειδικά τον άλλο μήνα θα πολλαπλασιαστούν τα προβλήματα όσον αφορά τα εργασιακά. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σε ευχηθώ καλή δύναμη, καλά, κύριε Μωυσάκη, και ελπίζω να τα είπαμε όλα, γιατί γνωρίζω ότι πολλοί συναδελφοί σας αυτή τη στιγμή κρέμονται από τα χείλη σας, εξαιτίας του ότι υπάρχει ένα τηλεοπτικό βήμα και κάποιος μπορεί να ακούσει κάτι, όπως έγινε και προχθές με την πορεία διαμαρτυρίας που έδωσε το παρόν πάρα πολλοί κόσμος και έγινε το αντίστοιχο σκηνικό και λίγες μέρες νωρίτερα με τους ξενοδοχοϋπάλληλους στο κέντρο της πόλης. Νομίζω είχαμε πολλά χρόνια να δούμε σύσσωμο τον κόσμο, μια γροθιά να βγει έξω. Συμφωνώ. Σε περιόδους κρίσης, τόσα περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, να βροντοφωνάξει για να δοθεί μια επιπλέον φροντίδα σε μια περίοδο δύσκολη για όλους, γιατί όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Συμφωνώ. Εγώ ήθελα από το βήμα που μου δίνετε και θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, να τονίσω για τους συναδέλφους
ότι και να τους δώσω το έναυσμα να είμαστε ενωμένοι. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να προχωρήσουμε. Τίποτα δεν μας έχει χαριστεί μέχρι τώρα. Ό,τι έχουμε αποκτήσει, τα έχουμε αποκτήσει με κόπο και με ενότητα. Μόνο αν είμαστε όλοι μαζί και μόνο αν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά.